Προσωπικά δεδομένα. Ένα όρο που έχει εισέλθει στην καθημερινότητά μα τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, η παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, κατά κάποιο τρόπο παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ε, ποινικοποιείται η συγκεκριμένη διαδικασία. Ωστόσο, πάμε να πιάσουμε το θέμα. Με τον πλέον αρμόδιο. Και είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή εδώ στην Κρήτη TV, στην Κρήτη σήμερα, που φιλοξενούμε σήμερα τον κύριο Δημήτρη Ζωγραφόπουλο, υπεύθυνο προστασία δεδομένων του Υπουργείου Υγεία. Την καλησπέρα μα. Καλησπέρα σα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. για την πρόσκληση. Ευχαριστώ θερμά. Καλώ ήρθατε, κύριε Ζωγραφόπουλε. Ε, θέλω λίγο να τα βάλουμε σε μία σειρά ε, και να εξηγήσουμε κατά κάποιο τρόπο στην αρχή τη συζήτησή μα την ακριβή έννοια του όρου προσωπικό δεδομένο. Ωραία. Ε... Καταρχά, να διευκρινίσω ότι είμαι ειδικό επιστήμονα στην αρχή προστασία προσωπικών δεδομένων, αποσπασμένο στο Υπουργείο Υγεία, για να λάβω το ρόλο του DPO, όπω λέμε, του υπεύθυνου προστασία δεδομένων. Και νομικό και δικηγόρο. Δικηγόρο. Ακριβώ. Ε, τι είναι τα προσωπικά δεδομένα, Τα προσωπικά δεδομένα είναι οι πληροφορίε. Όχι όμω οποιοδήποτε πληροφορίε, είναι οι πληροφορίε που αφορούν ζώντα, φυσικά πρόσωπα και μας βοηθούν να ταυτοποιήσουμε τα πρόσωπα αυτά αμέσως ή εμέσως. Δεν έχουν προσωπικά δεδομένα τα νομικά πρόσωπα, όπως οι εταιρείε, η σωματεία κτλ. και δεν έχουν προσωπικά δεδομένα οι θανόντες. Ε, Πόσο σημαντική τώρα είναι η διαφύλαξη και η προστασία του, Το δίκαιο τη προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει αυτονομηθεί ω κλάδο εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά δεν πάβει ε, το προσωπικό δεδομένο, η πληροφορία, ε, να είναι κάτι που συνδέεται στενά με την προσωπικότητα του ανθρώπου σε όλε τι εκφάνσει. Άρα λοιπόν. Ε, καταρχάς είναι κάτι το οποίο πρέπει να διαφυλαχθεί Είναι κάτι το οποίο εκτίθεται ανα πάσα στιγμή Όταν κάποιος ενεργεί στο χώρο δουλειά του, στην προσωπική του ζωή Γενικά ως πολίτη στην κοινωνία Άρα λοιπόν το πώς θα διαφυλαχθεί το προσωπικό δεδομένο Έχει να κάνει με τους μηχανισμούς, κρατικούς μηχανισμούς και άλλους Αλλά έχει να κάνει είναι και... Είναι ουνιαίος αυτός ο κρατικός και ναι και όχι. Δηλαδή, αν μιλάμε για αρχές ελέγχου, υπάρχει αρχή προστασίας δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα και υπάρχει και η αρχή διασφάλισης απορρίτου των επικοινωνιών, η περίφημη ΑΔΑΕ, η οποία έχει αποκτήσει και επικαιρότητα, ναι. η οποία έχει, έχει, είναι αρμόδια μόνο για το κομμάτι των επι, ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά τη διάρκεια του κυρίω και λίγο μετά. Ε, εγώ θα προτιμούσα, με τη λογική, όπως είναι και η λογική του ευρωπαϊκού δικαίου, να είναι μία αρχή ενιαία υπεύθυνη για τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων. Δηλαδή, οι διασπάσει σε περισσότερε ανεξάρτητε αρχέ δεν είναι καλό. Ε, θα υπάρξει αλλαγή τα επόμενα χρόνια, πιστεύετε. Ε, Αλλαγέ υπάρχουν συνεχώ. Ε, πρώτα πρώτα... σε αυτή την ενιαία αρχή που μα περιγράψατε. Κοιτάξτε, εγώ επιστημονικά το εύχομαι εδώ και χρόνια. Έτσι. Ε, πρέπει να ξέρετε ότι όταν δημιουργήθηκε η ΑΔΑΕ στι αρχέ, το 2004-2005 πρακτικά, ε, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είχε εκδώσει μια γνωμοδότηση τότε που έλεγε ότι είναι περίπου αντίθετο στο κοινοτικό δίκαιο το να αφαιρεί αρμοδιότητε από μια αρχή για να τα δώσει μια άλλη που δημιουργείται. Δηλαδή, κατά την άποψή μου, μπορούν να ενωθούν και με κοινό νόμο οι δύο αρχέ. Αλλά αυτό που χρειάζεται πάνω απ' όλα είναι να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Δηλαδή, κάτι το οποίο ε, πολλέ φορέ μιλάμε για το πώς εξοπλίζουμε νομικά μια αρχή για να κάνει τη δουλειά τη. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται φρόνημα ε, για να κάνει τη δουλειά της. Φρόνημα με ίτα, όχι με γιώτα. Να πάμε ε, λίγο στην νομοθεσία. Έχει επικαιροποιηθεί σε τέτοιο βαθμό προκειμένου να καλύπτονται όλα τα χωρία που αφορούν αδικήματα τα οποία σχετίζονται με την παραβίωση προσωπικών δεδομένων. Ακούστε, υπάρχουν διατάξεις ε, στον, ε, στην ομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι οποίες είναι σχεδόν πάγιες από το 1997 μέχρι σήμερα και οι οποίες ε, τιμωρούν αυστηρά. Ε, πρέπει να σας πω ότι στο Υπουργείο Υγείας εγώ είχα εισηγηθεί, είχα γράψει ο ίδιο διατάξεις και είχαμε περάσει ποινικέ διατάξεις σε κάθε νομοθέτημα που αφορά π.χ. τον ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο ή τα Εθνικά Μητρώα Ασθενών. Άρα έχουμε αυστηρές διατάξεις στην ελληνική ένωμη τάξη. Οι διατάξει, εμένα αυτό που εν πάση περιπτώσει είναι πολύ νομικό αυτό που θα σα πω, αλλά έχει τη σημασία του. Ε, ένα μειονέκτημα που έχουν οι, οι ελληνικέ διατάξει είναι ότι ε, στοχεύουν κυρίω στην έννοια του αρχείου, του συστήματο αρχιοθέτη και όχι στην έννοια τη επεξεργασία αυτή καθ' αυτή. Αλλά κατά τα άλλα έχουμε διατάξει και μπορεί να υπάρξει κολλασμό. Μην έχετε αμφιβολία γι' αυτό. Να αναφερθούμε λίγο στο χαρτοφυλάκιό σα και τι περιλαμβάνει. Παρακαλώ. Ε, ουσιαστικά η δουλειά μου είναι να διασφαλίζω την νομιμότητα των επεξεργασιών, να ελέγχω και να γνωμοδοτώ για την νομιμότητα των επεξεργασιών που διενεργεί ως υπεύθυνο επεξεργασίας όπως λέμε το Υπουργείο Υγείας και οι υποπτευόμενοι από το Υπουργείο Υγείας φορείς. Άρα κατευθύνω όλο αυτόν τον κόσμο προς μια σύνομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Μάλιστα. Να, να περάσουμε λίγο στον τομέα της υγείας. Βέβαια. Διανύσαμε και διανύουμε περίοδο πανδημίας, κορονοϊού, Covid. Μα ζητήθηκαν να παραχωρήσουμε προσωπικά ε, δεδομένα και θέλω να σας ρωτήσω πόσο ασφαλής πρέπει να αισθάνεται σήμερα ε, ο Έλληνας, ο Έλληνας ε, πολίτης, ο οποίος μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Κοιτάξτε, η κρίση του COVID ήταν μια φοβερή κρίση για όλο το πλέγμα το, των ατομικών δικαιωμάτων. Και ιδίω για το δικαίωμα στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εμένα, ω ειδικό, αυτό που με ενοχλήσε περισσότερο ήταν ότι μπήκαμε ανεπιφύλακτα σε μια λογική σχετικοποίηση των ατομικών δικαιωμάτων και του δικαιώματο στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Από την άλλη πλευρά, ακριβώ επειδή έχουμε. Δηλαδή, και εγώ μέσα από τη δουλειά μου είχα αντιδράσει σε διάφορα ζητήματα. Το έχω γράψει, το έχω πει και σε συνέδρια, δεν υπάρχει δηλαδή μυστικό σε αυτό. Αλλά δεν είχαμε ας πούμε εφαρμογέ οι οποίε εγκαταστάθηκαν σε άλλε χώρε όπω τα περίφημα contact tracing apps, ηλεκτρονικέ εφαρμογέ για τη σήμανση τη COVID ή των περιστατικών COVID που λειτουργούσαν μέσω κινητού τηλεφώνου. Αυτά δεν δούλεψαν ποτέ στην Ελλάδα. Ε, και αυτό το θεωρώ κατάκτηση για την ελληνική πραγματικότητα. Από την άλλη πλευρά, η ε, αναμφίβολα έγιναν μαζικές επεξεργασίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό ήταν επιβεβλημένο έως ένα βαθμό. Αλλά έως ένα βαθμό. Έως ένα βαθμό σίγουρα. Σίγουρα. Δηλαδή η COVID, γιατί το ζήσα αυτό στο Υπουργείο Υγεία από την αρχή, ήταν μια άγνωστη ασθένεια. Δηλαδή, εμένα μου ζητήθηκε για παράδειγμα να γράψω τι διατάξει για το Εθνικό Μητρό Ασθενών από COVID-19. Είχα εμπειρία γιατί είχαμε δημιουργήσει άλλα μητρό, αλλά όταν ζήτησα βοήθεια ιατρική, ας πούμε, του παραμέτρου για να Περάσουμε στο Μητρό. Ε, εκεί καθυστερήσαμε γιατί περιμέναμε να βγάλει και ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία ε, παραμέτρου κτλ. Δεν ήταν γνωστό. Άρα λοιπόν, ε, ξεκινήσαμε ναι. από την αρχή να συλλέγουμε περισσότερα δεδομένα ενδεχομένω από όσα χρειαζόμαστε. Είχαμε σταδιακά βέβαια την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. Αυτά τα ψέματα και από την άλλη κατά κάποιο τρόπο είχαμε και την υποχρεωτικότητα παραχώρηση προσωπικών δεδομένων. Και θέλω να σα ρωτήσω, θα μπορούσε κάποιο να εμβολιαστεί χωρί να παραχωρήσει προσωπικά δεδομένα. Όχι, προσέξτε. Καταρχάς, εγώ πρέπει να σας πω ότι ιδεολογικά, για να το πω έτσι, είμαι υπέρ της υποχρεωτικά του εμβολιασμού, όχι ειδικά της COVID, αλλά του εμβολιασμού εν γέννη. Νομικά, το θέμα έχει λυθεί στην ελληνική τάξη, γιατί υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, και υπήρξε η πρώτη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας την οποία είχα τύχει να σχολιάσω κιόλα, αφορούσε εμβόλιο, υποχρεωτικό εμβολιασμό για φίτηση σε βρεφονιπιακό σταθμό και δεν αφορούσε καθόλου τον COVID. Άρα λοιπόν, ξέρουμε ποιε είναι οι προϋποθέσεις για να υπάρξει νόμιμο υποχρεωτικό εμβολιασμό. Από την άλλη πλευρά. Για τον εμβολιασμό λόγω COVID δεν, είχαμε, δεν τέθηκε θέμα παραχώρησης δεδομένων, έτσι όπως το λέτε. Η λογική του ότι έπρεπε να εμβολιαστεί μαζικά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, ε, χρειάστηκε να στηθεί ε, ένα πολύπλοκος ψηφιακός μηχανισμό. Μην ξεχνάτε ότι το εμβόλιο τη COVID έχει μια δημορφία. Είναι εμβόλια που πρέπει να διαφυλαχτούν σε πολύ ειδικέ θερμοκρασίε, να μεταφορθούν ειδικά κτλ. Δεν είναι σαν τα εμβόλια τη γρήπη, τη λαρά κτλ. Θέλαμε πολύ ειδικέ συνθήκε. Αυτό ήθελε μεγάλη ψηφιακή δουλειά και αναγκαστικά χρησιμοποίησαμε πολλά δεδομένα προ αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Ε, εμβολιασμοί σε ηλικιωμένου, για παράδειγμα, και σε ευπαθεί ομάδε. Ένα σχεδιασμό ο οποίο έτρεξε σε ικανοποιητικό βαθμό σε πολλέ περιοχέ τη Ελλάδα. Θα μπορούσε μέσα από αυτή τη διαδικασία να δημιουργηθεί και ένα αρχείο ασθενειών. Πιαστήκαμε κάπω αδιάβαστοι. Ε, προσέξτε να δείτε. Ε, η, η, Απροετοίμαστη η... για να μην. Ναι, ναι, το, το κατάλαβα αυτό που λέτε. Η, η, η ουσία είναι ότι έχουμε ξεκινήσει, ε, πρέπει να έχει κανεί του λίγο διαχρονικά την ε, έννοια και τη λογική τη ανάπτυξη του δικαίου τη υγεία. Εγώ, όταν ήρθα στο Υπουργείο Υγεία το 2018, ήδη ε, και τότε ε, ε, χρειάστηκε να δουλέψω. Ένα από τα πρώτα κεφάλαια που χρειάστηκε να δουλέψω ήταν τα περίφημα Εθνικά Μητρώα Ασθενών. Ε, αρχίσαμε λοιπόν από το 2019 Φέραμε τις διατάξεις της Βουλής αρχές του 2019 Και δημιουργήσαμε ένα νομικό πλαίσιο για τη δημιουργία εθνικών μητρώων ασθενών Αυτή τη στιγμή έχουμε εθνικά μητρώα ασθενών ε, έχουμε ένα σπουδαίο μητρό όσον αφορά τις αστε... τα νεοπλάσματα που πρέπει να καταγραφούν. Εθνικό μητρό παιδικού καρκίνου. Έχουμε ένα εθνικό μητρό για την κυστική ήνωση, για άλλε ασθένειε. Ένα εθνικό μητρό εμβολιασμού. Μα μια πολύ μεγάλη ευκαιρία τώρα Ακριβώς. Και πανδημίας σε και πανδημία. Μπήκαμε στα σπίτια οι αρμόδιοι ναι, ναι. βέβαια ηλικιωμένων. Καλό θα ήταν να συλλέξουμε έχουμε. κάποια στοιχεία από αυτά, αυτά τα στοιχεία. Ασθενειών. Συλλέγονται αυτά τα στοιχεία και η όλη λογική τη ανάπτυξη ενό δικαίου υγεία. Ε, απαιτεί να δημιουργούνται συνεχώς μητρώα, να εμπλουτίζονται. Ε, θα είδατε, ενδεχομένως ακούσατε, είναι στην επικαιρότητα και μια έκθεση του ΟΣΑ για την... Ε, 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 λοιπόν, όντως, ιστερούμε στο ότι δεν έχουμε υλοποιήσει ένα εθνικό μητρό καρκίνου. Αυτό ήταν λίγο αντιφατικό. Υπάρχει μια εξήγηση. Στη, στον ίδιο νόμο που με τον οποίο δημιουργήθηκε και τα Εθνικά Μητρό Ασθενών, δινόταν στο παλιό ΕΟΔΗ τότε ε, η δυνατότητα διαχείριση Εθνικού Μητρώου ε, Καρκίνου. Αυτό θέλαμε να το φέρουμε στο Υπουργείο Υγεία και ε, συνεχίζεται η προσπάθεια προκειμένου να αποκτήσει νέα δυναμική ανάπτυξη. Αλλά αν με ρωτάτε, ενέτη ναι, 2023. Ε, Αφενό είναι εξαιρετικά αναγκαίο αυτό να λειτουργήσει αποτελεσματικά, και αφετέρου είναι πλήγμα για τη χώρα το ότι δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα. Ένα πολίτη, πώ μπορεί να ενημερωθεί αναφορικά με τα δικαιώματά του στο κομμάτι των προσωπικών δεδομένων των προσωπικών δεδομένων ή ειδικά στον τομέα τη υγεία. Των προσωπικών δεδομένων, ο καλύτερο τρόπο να ενημερωθεί. Ναι, ο καλύτερο τρόπο να ενημερωθεί είναι να επισκεφτεί την ιστοσελίδα τη Αρχή Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συνάδελφοί μου εκεί έχουν κάνει μια πολύ καλή δουλειά, βασισμένοι σε θεματικέ ενότητε, μπορούν και έχουν παρουσιάσει ε, πάρα πολλά πρακτικά ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο. Παλιότερα η Αρχή είχε και ένα θεσμό Λειτουργούσε αυτό που λέγαμε ολεκτή υπηρεσία. Δηλαδή υπήρχε ένα ειδικό επιστήμονα κάθε μέρα που απαντούσε στο τηλέφωνο. Αυτό είχε τονίσει τα τελευταία χρόνια. Και είναι κρίμα, γιατί από τη στιγμή που ήρθε ο περίφημο GDPR, ο Γενικό Κανονισμό Προστασία Δεδομένων, πολλαπλασιάστηκε και το ενδιαφέρον και τα ερωτήματα. Αλλά η αρχή προστασία είναι ένα καλό σημείο. Ε, από εκεί και πέρα το Υπουργείο Υγείας έχει ένα site που έχει και σελίδες για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα της υγείας και βεβαίως βλέπω ως νομικός με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι είναι κομμάτι της νομικής ύλης που αναπτύσσεται συνεχώς. Τα πιο συνηθισμένα δικήματα ποια είναι που έχουν να κάνουν με παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Ε, αυτό που λέμε η αθέμητη επεξεργασία. Δηλαδή, συνήθω η αθέμητη επεξεργασία μπορεί να λάβει διάφορου τρόπου. Ε, λήψη φωτογραφιών, αθέμητη ε, ηχογράφηση ε, η διάθεση μιας αθέμητης ηχογράφησης μιας αθέμητης φωτογράφησης στο ευρύ κοινό μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Ανεβαίνει μια φωτογραφία από ένα νυχτερινό μαγαζί και σε ναι. αυτή τη φωτογραφία βλέπουμε μπορεί κάποιος να διαπιστώσει ότι ε, υπάρχουν πάρα πολλοί μέσα, πρωταγωνιστέ yeah. εντό εισαγωγικών βέβαια. Μπορεί κάποιο να κινηθεί νομικά. Γιατί ανέβηκε στο διαδίκτυο αυτή η φωτογραφία. Μπορεί να κινηθεί νομικά και αυτό που είναι χαρακτηριστικό είναι ότι αυτού του, του τύπου εντό εισαγωγικών τα ε, αδικήματα είναι διαχρονικά. Δηλαδή παλιότερα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τι διατάξει για την προστασία τη προσωπικότητα. Αυτό που λέμε το άρθρο 57 του Αστικού Κώδικα, το οποίο υπάρχει στο δίκαιό μα μεταπολεμικά από το 1949. Από την άλλη πλευρά μπορεί να χρησιμοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Άρα λοιπόν αυτό που συμβαίνει με την νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι ότι ουσιαστικά αποκτάμε ένα ειδικό νομικό οπλοστάσιο προκειμένου αφενό να οργανώσουμε αυτό που λέμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και αφετέρου να καταπολεμήσουμε τι αθέμητε επεξεργασίε. Μάλιστα. Τι περιλαμβάνει η παρουσία σα στην, στην Κρήτη, η ατζέντα. Ε, είναι ένα ταξίδι που το σκεφτόμασταν πολύ καιρό. Απλά λόγω τη πανδημία είχε καθυστερήσει. Είχα η 7η η είπε, η, η είπε Κρήτη, είχε την ευγενική καλοσύνη να με προσκαλέσει Προκειμένου να συζητήσουμε διάφορα προβλήματα που απασχολούν ε, το προσωπικό της είπε νοσοκομεία, κέντρα υγείας κτλ. Ε, ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητά τους σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Όπως... Όπω για παράδειγμα, απλά πράγματα του τύπου πώ διεξάγουμε έρευνες. Υπό ποιε προποθέσει ε, ε, μπορούμε να, ταυτόχρονα να, να διεξάγουμε μια κλινική έρευνα και να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα. Πώς δίνουμε έγγραφα στο κοινό. πώς δίνουμε στου ασθενεί τα δεδομένα τους, Τι κάνουμε ε, όταν τα ζητούν τρίτη. Όπω ασφαλιστικές εταιρείε, συγγενεί οι οποίοι ζητούν προσωπικά δεδομένα. Υπάρχουν ακόμα ερωτήματα πάνω σε αυτά τα θέματα Παραδείγμα... που δεν έχουν απαντηθεί ακόμα. Προσέξτε, το δεν έχουν απαντηθεί είναι σχετικό. Δηλαδή, εμεί στο Υπουργείο Υγεία έχουμε εκδώσει μια εγκύκλιο από το 2018, μεγάλη, η οποία καλύπτει τέτοιου είδου ζητήματα. Αυτό δείχνει και το γεγονό ότι, και εδώ είναι ένα μεγάλο πρόβλημα με την COVID, ότι έχει απορροφήσει με, μια μεγάλη ενέργεια στον τομέα τη υγεία, από το προσωπικό που δεν πρόλαβε, αν θέλετε, να ασχοληθεί με άλλα ζητήματα. Άρα λοιπόν τώρα έχουμε μια επιστροφή σε μια κανονικότητα και αυτό μα επιτάσσει να ξεκινήσουμε και από αυτό. Την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Μάλιστα, επιστροφή σε μια κανονικότητα? Έχουμε σέλθει. Είναι μια ελεγχόμενη κανονικότητα. Έτσι. Δηλαδή, αν με ρωτάτε, γιατί εγώ ζήσα την COVID στην καθημερινότητά τη, δηλαδή ήμασταν στο Υπουργείο Υγεία από 700-800 άτομα προσωπικό, είχαμε μείνει 50 ω προσωπικό επιφυλακή. Δηλαδή την εποχή του, των lockdowns, εγώ ήμουν καθημερινά στη δουλειά μου. Κοινόμουν με ειδική άδεια και Τα, λοιπά, τα θυμάστε. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αν με ρωτάτε πριν από τρία χρόνια πώ ζούσα και πώ ζω σήμερα, η απάντηση είναι για μένα υπάρχει κανονικότητα. Έτσι, δεν, δεν το συζητώ. Απλά δεν έχουμε ξεφύγει από τη λογική τη πανδημία. Αυτή δεν θα λήξει. Και δυστυχώ δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ω χώρα ε, πόσο διαφορετικά είναι τα στάνταρτ σε σχέση με αυτό που βιώνουν χώρε π.χ. τη Αφρική ή τη Ασία. Όταν ο Πόη ε, 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 κηρύσσει μια πανδημία, έχει μια σφαιρική εικόνα ε, καταγραφή των ιατρικών δεδομένων. Στην Ελλάδα, όπω και γενικότερα στην Ευρώπη, μπορεί να χαλαρώνουμε λίγο, αλλά παγκοσμίω ε, ε, η COVID θερίζει. Εξακολουθεί να θερίζει και δεν έχουμε ξεμπερδέψει πλήρω την Ελλάδα. Άρα είναι μια ελεγχόμενη κανονικότητα, δεν είναι κάτι άλλο. Μάλιστα. Κύριε Ζωγραφόπουλο, να σα ευχαριστήσω θερμά. Εγώ σας Ήταν ευχαριστώ. ιδιαίτερη τιμή και χαρά για όλου μα η συζήτηση που πραγματοποιήσαμε. Να είστε καλά, σα ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστούμε πολύ να είστε καλά.